Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη, το εδάφιο θήτα, 9 εδάφιο. 9 εδάφιο, 1012 συγγνώμη, 9 κεφάλαιο, 1012, θήτα κεφάλαιο, 1012 σελίδα, πρώτο εδάφιο. Θήτα 1. Θήτα 1. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριο ημών. Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω. Αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, σε εσάς τουλάχιστον είμαι, διότι σφραγής της αποστολής μου εσείς είστε εν Κυρίω. Η απολογία μου εις ανοκρίνοντάς με είναι αυτή. Μη δεν έχομεν εξουσία να φάγομεν και να πείομεν. Μη δεν έχομεν εξουσία να συμπεριφέρομεν αδελφήν γυναίκα, ως και οι λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμεθα. Τις ποτέ εκστρατεύει με ίδια αυτού έξοδα, τις φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει τον καρπόν αυτού, ή τις πειμένει πίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλακτος του πυμνίου. Μήπως κατά άνθρωπο λαλώ, ταύτα, ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος, διότι εν το νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένο, δεν θέλει εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος, μήπως μέλει το Θεό περί των βοών. Ή δι' ημάς βεβαίως λέγει τούτο, διότι δι' ημάς εγγράφει ότι αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά και ολονίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Εάν εμείς εσπήραμεν σε εσάς τα πνευματικά, μέγα είναι εις ημάς, μέγα είναι αν εμείς θερίσομεν τα σαρκικά σας. Εάν άλλοι μετέχουσιν της εφημάς εξουσίας, δεν πρέπει μάλλον εμείς. Αλλά δεν μετεχειρίστημεν την εξουσίαν ταύτην, αλλά υποφέρομεν πάντα, δια να μην προξενήσομεν εμπόδιον της το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εξεύρεται ότι εργαζόμεν τα ιερά εκ του ιερού τρόγουσιν, ή ενασχολούμενοι στο θυσιαστήριον μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουσιν μερίδιον. Ούτω και ο Κύριος διέταξεν οικηρέτοντες το Ευαγγέλιον να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ ουδέν τούτον μετεχειρίστην, ουδέ έγραψα ταύτα δια να γίνει ούτως εις εμέ. Διότι καλόν είναι εις εμέ να αποθάνω μάλλον, παρά να ματαιώσει τις του καύχημά μου. Διότι αν κηρύττω το Ευαγγέλιον, δεν είναι σε με καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται σε με, ουέ δε είναι εις εμέ, εάν δεν κηρύττω. Επειδή αν κάνω τούτο εκουσίως, έχω μισθόν. Εάν δε ακουσίως είμαι εμπεπιστευμένος οικονομίαν. Τις λοιπόν είναι ο μισθός μου, το να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο του Χριστού, δια της κηρύξεως μου, ώστε να μην κάνω κατάχρησιν της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Διότι ελεύθερος των πάντων εις πάντα σε δούλωσα εμ' αυτόν, δια να κερδίσω τους πλειοτέρους και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, δια να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμων ως υπονόμων, δια να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομος, μείον άνομος εις τον Θεόν, αλλά ένομος εις τον Χριστόν, δια να κερδίσω ανόμους. Έγινα στους ασθενείς ως ασθενείς, δια να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, δια να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Κάμνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιον, δια να γίνω συγκοινωνός αυτού. Δεν εξεύρεται ότι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον, ούτω τρέχετε, ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εκρατεύεται. Εκείνοι μεν δια να λάβουν συμφθαρτών στέφαρνων, εμείς δε άφθαρτων. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχί ως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχί ως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Αμήν. Παύλος, Απόστολος, Ευαγγελιστής και διδάσκαλος των εθνών, από τη στιγμή που ο Κύριος τον επισκέφθηκε και άρχισε να τον εκπαιδεύει και να τον καταρτίζει εις τις αλήθειες του θελήματος του Θεού. Μέχρι τότε διώκτης. Διώκτης της Εκκλησίας που είναι το σώμα του Χριστού, διώκτης του Ιησού του Ναζωραίου, διώκτης και ενάντιος του θελήματος του Θεού. Όμως ο Θεός μέσα
στην καρδιά αυτού του ανθρώπου είδε ότι αγνώντας έπρατε εν απιστία, πρώτον, και δεύτερον, μία καρδιά που θα μπορούσε εκπαιδευμένη από τον ίδιο το Θεό να είναι νοήμων και κατά την καρδία του Θεού, πράγμα το οποίο ανέλαβε ο Θεός με μεγάλη φροντίδα και μεγάλη προσοχή να το εκπληρώσει. Δεν κοίταγε στις αποτυχίες της απιστίας του Παύλου, αλλά κοίταξε στις ευλογίες μέσα από το προφητικό βλέμμα του ο Θεός, κοίταξε τις μεγάλες ευλογίες που ακολουθούν από τη στιγμή που τον εκάλεσε. Και πράγματι, αφού τον εκάλεσε, τον εκπαίδευσε 3 χρόνια, του έμαθε το Ευαγγέλιο, 3,5 χρόνια, 3 χρόνια στην Αραβία, και μετά άλλα 4 χρόνια περίπου τον εκπαίδευσε στην υπομονή, ώστε να περιμένει να μην κάνει αυτό που αυτός θέλει, καρδία νοήμωνα δηλαδή, αλλά να κάνει αυτό το οποίο ο Θεός τον καλεί ή θα τον καλέσει. Και έτσι ο Σαούλ, όπως ήταν το όνομά του προ Χριστού, έγινε Παύλος, Απόστολος Παύλος, Ευαγγελιστής και Διδάσκαλος των Εθνών. Όμως δεν ήταν ο μοναδικός Απόστολος, και άλλους Απόστολους κάλεσε ο Θεός. Ένδοξος στην παρουσία του Θεού, αγαθούς πιστούς. Και άλλους συνεργάτες του Παύλου κάλεσε ο Θεός. Αλλά ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι αυτός κέρδισε τους πλειοτέρους. Και δεν το ομολογεί με καύχηση, το ομολογεί με αλήθεια, γράφοντάς το στην επιστολή του προς Κορινθίους. Στην πραγματικότητα δεν το έγραψε αυτός, ο Θεός το έγραψε για μας σήμερα. Από όλους τους Αποστόλους, Πέτρο, Ιάκωβο, Ιωάννη, ένδοξους, ο Παύλος ήταν αυτός που κέρδισε τους πλειοτέρους. Ο Παύλος ήταν αυτός που είχε το μεγαλύτερο καρπό. Ο Παύλος ήταν αυτός που έσωσε δια του Ιησού Χριστού τους περισσότερους. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί αυτός ο άνθρωπος κέρδισε πλειότερους από ότι ο Πέτρος, ο πρώτος Απόστολος, ο Ιωάννης, ο Απόστολος της Αγάπης, ο Ιάκωβος ο Αδερφόθεος, ο Απόστολος του Αγιασμού. Γιατί αυτός. Και θέλουμε να το μάθουμε. Και θέλουμε να το μάθουμε γιατί το γράφει ο Λόγος του Θεού για να το μάθουμε. Θέλουμε να το μάθουμε. Γιατί ο Θεός θέλει να μας διδάξει για να το μάθουμε. Για να το ξέρουμε. Ξεκινώντας από σήμερα τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας. Τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει η χάρις του Θεού, το έλεος του Θεού, μέσα από τη σοφία του Θεού και τη σύνεση του Θεού, αλλά και την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Τον Παύλο τον αμφισβήτησαν πολλοί αδελφοί του και έκριναν μάλιστα ότι δεν είναι Απόστολος, και τον έφεραν σε ανάγκη να απολογηθεί ακόμη και προς την Εκκλησία των Κορινθίων, προς την οποία ο Θεός τον χρησιμοποίησε
για τη δημιουργία της και για τη σωτηρία πολλών ανθρώπων και όχι μόνο σε αυτήν. Και μάλιστα τον κατηγορούσαν για κάτι που αυτό συνειδητά με επίγνωση το έκανε και ήταν και το μεγάλο μυστικό του. Έκανε πράγματα για το καλό των ανθρώπων που του έφερνε δίπλα του ο Θεός, περισσότερα ακόμη και από αυτά που διέταξε ο Ιησούς Χριστός. Τον ενδιέφερε τόσο πολύ περισσότερο το καλό των άλλων και η ευλογία των άλλων σε σχέση με τον εαυτό του, ώστε δεν εφίδετο κόπου και θυσίας, προκειμένου να κάνει και πράγματα περισσότερα από ό,τι ήταν και γραμμένο. Γιατί η πρόθεσή του ήταν η δόξα του Θεού μέσα από καρποφορία και ευλογία άλλων πολλών ανθρώπων. Ήξερε λοιπόν με τα πάσης βεβαιότητος ότι ο Ιησούς Χριστός είπε ότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού του. Ήξερε ότι ο Κύριος διέταξε οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Αλλά σκέφτηκε και προφανώς προσευχήθηκε. Και είπε, έχω το δικαίωμα να κάνω και χρήση, και πολλοί έκαναν και κατάχρηση. Αλλά αυτό μπορεί να προξενήσει εμπόδιον εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και έτσι πήρε μία φοβερή απόφαση. Μία απόφαση που ξεπερνάει την εντολή του Κυρίου. Η οποία εντολή του Κυρίου είναι αγαθή για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν το θέλημά του. Αλλά πήρε μία απόφαση που ξεπερνάει την εντολή του Κυρίου. Και είπε, παρόλο που ο Κύριος είπε και μέσα από τον νόμο του στην Παλαιά Διαθήκη και μέσα από τα χείλη του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη ότι εγώ μπορώ να ζω, να τρώγω και να πίνω, δηλαδή όχι να πλουτίζω βεβαίως, γιατί ποτέ αυτό δεν το είπε ο Χριστός, να ζω, να τρώγω και να πίνω εκ του Ευαγγελίου, πήρε μια ωραία απόφαση. Θα αφαιρέσω κάθε πρόσκομα και κάθε αφορμή από τους θέλοντες αφορμή. Και το δικαιολόγησε πάρα πολύ καλά μέσα στην καρδιά του και ενώπιον του Θεού, λέγοντας ότι εάν εγώ είχα αποφασίσει να γίνω Απόστολος, Ευαγγελιστής και Διδάσκαλος των Εθνών, αν ήταν δική μου πρωτοβουλία, δική μου απόφαση, τότε θα ήταν δικαιολογημένο να ζητήσω μισθό. Αλλά εγώ ήμουν διώκτης και δεν ήταν σε καμία περίπτωση δική μου απόφαση. Ο Χριστός με κάλεσε, ο Χριστός με εκπαίδευσε, δεν σπούδασα με δικά μου λεφτά από ανθρώπους. Ο Χριστός με κάλεσε, ο Χριστός μου δίδαξε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός μου αποκάλυψε με το Πνεύμα του το Άγιο και με κατέστησε οικονόμο των μυστηρίων του Θεού και οικονόμο της χάριτος
της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Γι' αυτό και δεν καυχαίμαι επειδή κηρύττω, αντιθέτως αλίμονό μου αν δεν κηρύξω. Αλλά καυχαίμαι γιατί αποφάσισα μες στην καρδιά μου να κάνω το Ευαγγέλιο μου, το Ευαγγέλιο του Κυρίου, αδάπανο. Και η απόφαση, του αυτή ήταν ένδοξη στα μάτια του Θεού, γιατί απομάκρυνε κάθε εμπόδιο και κάθε πονηρή σκέψη από καρδιές ανθρώπων που ζητάνε αφορμή. Και αυτό είναι παράδειγμα για όλους μας, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Όχι για όλους μας που κηρύττουμε, αλλά για όλους μας που ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν μεγαλώνω, μάλλον πιο σωστά, δεν φροντίζω τη γυναίκα μου για να με υπηρετεί και να με υπακούει. Δεν φροντίζω, δεν κάνω κάτι περιμένοντας ανταμοιβή. Δεν φροντίζω τον άντρα μου, λέει η αδελφή, για να μου δίνει. Την καρδιά μου την ξέρει ο Θεός, ότι κάνω, το κάνω εν το ονόματι του Χριστού και καυχαίμαι ότι δεν περιμένω καμία ανταμοιβή και καμία ανταπόδοση. Δεν φροντίζω και υπηρετώ τα αδέλφια μου για να μου το ανταποδώσουνε, αλλά φροντίζω και υπηρετώ τα αδέλφια μου για να τα βοηθήσω να πλησιάσουν πιο πολύ το Χριστό και να έχουν πιο πολύ καρπό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού», όπως ακριβώς ο Χριστός. Δεν μας υπηρέτησε περιμένοντας κάτι, μας υπηρέτησε για να μας δώσει την ευκαιρία να εισερχόμεθα στη Βασιλεία των Ουρανών πλουσίως. Ό,τι κάνουμε, ό,τι έκανε ο Παύλος και ό,τι κάνουμε θέλει ο Θεός να το κάνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε κέρδος, ανταπόδοση, ωφέλη. Γιατί τότε θα έχουμε το μισθό μας, αλλά ποτέ δεν θα έχουμε τον πλειότερον. Ποτέ δεν θα έχουμε αυτό που ο Θεός χαίρεται να δίνει παραπάνω. Αξίζει να σου δώσω εγώ παραπάνω, γιατί δεν ζητάς από κανέναν να σου δώσει τίποτα. Αξίζει να σου δίνω παραπάνω. Να σε κάνω ποιον Άγιο, σοφό και ευλογημένο πατέρα, επειδή δεν περιμένεις από τα παιδιά σου ανταπόδοση, ούτε και δόξα, ούτε και τίποτα καλό. Το μόνο που περιμένεις είναι από το Θεό να σε ευλογήσει. Γιατί ό,τι κάνεις, το κάνεις εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Ό,τι κάνεις, το κάνεις για τη δόξα του Θεού. Ό,τι κάνεις, το κάνεις για το καλό και την ευλογία των ανθρώπων, τους οποίους υπηρετείς, γιατί δεν ζητάς να σε υπηρετούνε, καθώς ο Χριστός δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, το οποίο ξεπερνάει το Λόγο του Θεού και τις εντολές του Χριστού, που από αγαθοσύνη και καλοσύνη δεν θέλει να σου βάλει περισσότερο βάρος από ό,τι αντέχεις, αλλά εσύ ζητάς περισσότερο βάρος, γιατί θα το αντέξεις με τη χάρη του Χριστού. Εσύ θέλεις και άλλο βάρος, δηλαδή όχι μόνο να κηρύττω, λέει ο Παύλος, αλλά και να εργαζόμαι με τα χέρια μου
για να τρώω και όχι μόνο εγώ, αλλά να δίνω και στους άλλους να τρώνε. Αλληλούια. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος κατάφερε να είναι ελεύθερος από οποιαδήποτε εξάρτηση ανθρώπινη. Δεν εξαρτάται πια από κανέναν άνθρωπο. Δεν περιμένει από κανέναν άνθρωπο. Δεν ελπίζει και δεν υπολογίζει από κανέναν άνθρωπο. Το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι να προσφέρει, να υπηρετήσει, να θυσιαστεί. Παριστά το σώμα του, θυσία ζώσα εις τον Θεό. Θυσία. Όχι ανταπόδοσης, αλλά θυσία προσφοράς. Γι' αυτό και ο Θεός του αποκαλύπτει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και επειδή έχει αυτό το πνεύμα ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα του Χριστού, γι' αυτό και δεν έχει ποτέ παράπονο από κανέναν. Δεν γκρινιάζει σε κανέναν. Δεν στενοχωριέται για τίποτα. Δεν θυμώνει ποτέ, δεν αγριεύει ποτέ. Ποτέ δεν συστήνει τον εαυτό του, γιατί είναι δούλος και το ξέρει. Γι' αυτό και κερδίζει τους πλειοτέρους αρχής γενομένης από τους κοντινούς του. Αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε τις ψυχές των ανθρώπων για τον Χριστό. Να κερδίζουμε την ψυχή της γυναίκας μας για τον Χριστό, του άντρα σας για τον Χριστό. Να κερδίζουμε τα παιδιά μας για τον Χριστό. Να κερδίζουμε τους πλησίων μας για τον Χριστό. Αλλά αυτό δεν γίνεται αν δεν τους αγαπάμε. Αυτό δεν γίνεται εάν περιμένουμε ανταπόδοση από αυτούς. Και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται όταν διατάζουμε να μας υπηρετήσουν. Απαιτούμε να μας υπηρετήσουν. Απαιτούμε να μας ακούνε. Απαιτούμε να μας υπακούνε. Απαιτούμε να κάνουν αυτοί αυτό που θέλουμε εμείς. Ενώ ο χριστιανός κάνει ό,τι θέλουν οι άλλοι. Ενδύθεται την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δεν παίρνει τον Λόγο του Θεού και λέει θα το κάνω αυτό, λέει, και εκμεταλλεύεται πολλές φορές και το Λόγο του Θεού, αλλά κοιτάει το Χριστό και λέει τι έκανες εσύ Κύριε, αυτό θα κάνω κι εγώ. Τι θα έκανες εσύ Κύριε, αυτό θα κάνω κι εγώ. Ήρθε να δώσει τη ζωή του ο Χριστός. Θυσία για το καλό όλων των άλλων. Αυτό θα κάνω κι εγώ, είπε ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό με παρησία λέει ελεύθερος ον πάντων εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, παραλαμβάνω, ελεύθερος καθώς είμαι από όλους και από όλα, γιατί ελευθερώθηκα από το να θέλω. Ελευθερώθηκα με το να δίνω. Ελεύθερος όν πάντων, έχω τώρα τη δυνατότητα, αλλιώς δεν θα την είχα, να δουλώσω τον εαυτό μου εις πάντας, ώστε να κερδίσω τους πλειοτέρους. Το ξέρει και μάλιστα το διαβάζω από μέσα. Ελεύθερος όν πάντων, εις πάντας εδούλωσα είμαι αυτόν, διά να κερδίσω τους πλειοτέρους. Έτσι θα κερδίσω τους πλειοτέρους. Γι' αυτό και στους Ιουδαίους έγινα σαν Ιουδαίος. Στους υπονόμων, ως υπονόμων. Σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον νόμο του Μωυσή. Σαν να μην γνωρίζω τον νόμο του Μωυσή, αν και τον γνωρίζω. Αν και είμαι υποτεταγμένος στον νόμο, αλλά ακόμη περισσότερο είμαι υποτεταγμένος στο θέλημα του Χριστού. Στους ασθενείς δεν πήγα σαν ισχυρός. Τι καλός, τι πνεύμα είναι αυτό, αδερφοί.
Θαυμαστό είναι, με συγκλονίζει. Είδα ασθενή, δεν πήγα σαν ισχυρός να του πω, έλα σου πω εγώ τι θα κάνεις για να πας καλά. Πήγα έτσι σαν ασθενής να του πω, όπως με παρηγόρησε ο Θεός, με πάση τη θλίψη, στε πάσα θλίψη μου, έτσι και εγώ μπορώ και ο Χριστός μπορεί να παρηγορήσει σένα σε κάθε σου θλίψη. Στους κλαίοντες πήγαινε κλαίοντας. Δεν έλεγε, κοίταξε τι καλά που είμαι εγώ, αν γίνεις σαν και εμένα θα γίνεις το ίδιο καλά. Ωραίο πνεύμα, αδερφοί, έχει ο χριστιανός σήμερα να μας το χαρίσει. Χάρισέ μας το, Κύριέ μου, χάρισέ μας το. Και όλα αυτά τα κάνω, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια το Ευαγγέλιον, δια να γίνω συγκοινωνός του Ευαγγελίου. Να έχω κοινωνία με το Ευαγγέλιο, γιατί το Ευαγγέλιο είναι ζωντανό. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα. Και εγώ θα λέω να είμαι συγκοινωνός του Ευαγγελίου. Τι θα πει συγκοινωνός? Εγώ και ο Λόγος του Θεού να είμαστε ένα. Γι' αυτό κάθε ένας που τρέχει, όπως ξέρουμε πολλοί τρέχουν αλλά ένας παίρνει το βραβείο, κάθε ένας όμως χριστιανός που τρέχει πρέπει να τρέχει για να πάρει το βραβείο. Και τι κάνει αυτός που τρέχει στον κόσμο για να πάρει το βραβείο? Τι κάνει? Εγκρατεύεται εις πάντα. Να, το μυστικό τέλος της επιτυχίας του Αποστόλου Παύλου. Αυτός που τρέχει για να λάβει το βραβείο εγκρατεύεται εις πάντα. Και αυτός λαμβάνει βραβείο φθαρτό, εμείς άφθαρτο. Γι' αυτό και εγώ δεν τρέχω ως αβεβαίως, θα φτάσω, δεν θα φτάσω, ούτε πυγμαχώ εις τον αέρα. Αλλά τι κάνω? Αυτό που δεν κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, γιατί ξέρω ότι μπορεί να κηρύττω σε άλλους, αλλά μπορεί να βρεθώ εγώ αδόκιμος. Και δεν θέλω να βρεθώ εγώ αδόκιμος, θέλω εκείνη την ημέρα να βρεθώ δόκιμος. Και τι συμβαίνει εάν βρεθώ αδόκιμος? Λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, και να το διαβάσουμε. Εαυτούς εξετάζεται αν είστε στην πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σας, εκτός και αν είστε αδόκιμοι κατά κάποιο τρόπο. Ενώ ο Χριστός κατοικεί μέσα σου, εάν είσαι αδόκιμος σε κάτι, ο Χριστός φεύγει από μέσα σου. Και όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, Θεέ μου, φύλαξέ μας και βοήθησέ μας να εγκρατευόμεθα κατά πάντα, πώς, δαμάζοντας το σώμα μας. Γιατί το σώμα θέλει άλλα από αυτά που θέλει ο Θεός. Και δουλαγωγώντας το, γιατί θέλει να πάει αλλού από εκεί που πηγαίνει ο Χριστός. Και αν δεν το δαμάσουμε το σώμα μας και αν δεν δουλαγωγήσουμε τον εαυτό μας, θα κηρύττουμε σε άλλους, θα σώζονται οι άλλοι και οι πλειότεροι ακόμη, αλλά εμείς ο Θεός να μας φυλάει. Άνοιξον εις ημάς, Κύριε, εν το ονόματί σου προφητεύσαμε, εν το ονόματί σου κάμναμε θαύματα πολλά και εν το ονόματί σου εξεβάλεμε δαιμόνια. Και ο Κύριος είπε, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Είναι αυτό που είπε και στο Σολομώντα. Ο Θεός σου δίνω σοφία και σύνεση, μεγαλύτερη από όλους τους ανθρώπους, γιατί μου το ζήτησες.
αλλά αν δεν δαμάζεις το σώμα σου για να θέλεις αυτά που θέλω και εκφράζονται από τις εντολές μου και από τα διατάγματά μου, και αν δεν δουλαγωγείς το σώμα σου ώστε να περπατάς στο θέλημά μου, τότε άλλους θα σώζεις, τον εαυτό σου δεν θα μπορέσεις. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα αγαθών εγγελιών, αλλά και μια μέρα ευθύνης μεγάλης για όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου. Σοφία και σύνεση για να πράττουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε ελεύθεροι όντες από κάθε εξάρτηση ανθρώπινη, μπορούμε να είμαστε δούλοι εις πάντας για να κερδίζουμε τους πλειοτέρους, δαμάζοντας όμως ταυτόχρονα το σώμα μας και δουλαγωγώντας το, ώστε και εις άλλους να κηρύξουμε και εμείς να βρεθούμε εκείνη την ημέρα δόκιμοι. Αμήν.